ακόμα, φίλαμε ακόμα. Ο Κωστής Μαραβέγιος μπορεί να μην μιλάει ποτέ για την προσωπική του ζωή, μπορεί να κρατά χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά στα προσωπικά του, όμως οι φήμες τον θέλουν να είναι πολύ ερωτευμένος μετά το χωρισμό του από την τραγουδίστρια Μόνικα. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μη περιμένεις να σε βρει. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρώτοθέμα.gr, ο τραγουδοποιός και δημιουργός της Λόλας έχει βρει τη νέα μούσα του στο πρόσωπο της ανερχόμενης ηθοποιού Ευγενίας Δημητροπούλου, που έγινε ακόμα πιο γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το ρόλο της στην πετυχημένη σειρά Το Νησί. Θα μας καταστρέψεις όλους. Δεν νιώθεις καμία ενοχή? Αυτό που νιώθω εγώ για σένα είναι πιο δυνατό. Η νεαρή ηθοποιός αποφεύγει και αυτή να μιλά για τα προσωπικά της και δεν έχει αποκαλύψει ακόμα αν όντως ο Κωστής Μαραβέγιας είναι ο άνθρωπος που άγγιξε την καρδιά της. Αν και ο φωτογραφικός φακός τους έχει συλλάβει μαζί σε δημόσια εμφάνιση. Φύγε. Τροπή σου. Αντώνη, φύγε! Φύγε από το σπίτι μου! Πάντως οι δυο τους φαίνεται ότι μιλούσαν τακτικά ως φίλοι μέσα από τους λογαριασμούς τους στο Twitter από τις αρχές κιόλας του Αυγούστου, όταν εκείνος ενδιαφερόταν για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Θα φύγω αύριο ένα τετραήμερο Παρίσι και μετά βλέπουμε. Ζηλεύω. Ένα εσπρεσάκι και για μένα στο καφέ De Flor. Καλά να περάσεις. Και εκείνη όταν έφτασε στο Παρίσι τον ενημέρωσε ότι μία Λόλα υπήρχε παντού. Θα δείξει αν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ευγενία Δημητροπούλου, πέρα από δύο καλοί φίλοι και δύο νέοι άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες, είναι και κάτι